Θα πάμε να ανοίξουμε το θέμα που συζητήθηκε χθες στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής αυτή την φορά και έχει να κάνει με τις δομές και τις παιδικές στέγες. Η αλήθεια είναι ότι λίγο δεν ξέρω αν τους ξεμπέρδεψαν και τους βουλευτές. Άλλο οι δομές ανήλικων ασυνόδευτων, τουλάχιστον αυτό μας έχουν ενημερώσει εμάς, και άλλο είναι οι παιδικές στέγες. Δεν ξέρω αν τα έβαλαν όλα μαζί χθες να τα συζητήσουν. Εσείς πήρατε απάντηση χθες ποια είναι η διαχείριση για αρχή και μετά οι ξεχωριστές διαχειρίσεις της μιας ομάδας και της άλλης ομάδας. Μα φάνηκε ότι... Πώς τους διαχειρίζονται δηλαδή. Φάνηκε ότι δεν υπάρχει ξεχωριστή διαχείριση. Αυτό φάνηκε όχι μόνο από τις απαντήσεις τις οποίες πήραμε χθες, αλλά από την πράξη και το αποτέλεσμα όταν είχαμε τα ζητήματα με τους ασυνόδευτους ανήλικους και τις εγκληματικές ενέργειες τις οποίες προχωρούσα, όπου τους είχαμε όλους στο ίδιο σημείο και ακόμα και σήμερα τους έχουμε σε διαφορετικά σημεία και φτάνουν στη Λάρνακα, κάνουν καυγάδες, κάνουν φασαρίες που τα είδαμε. Άρα, ποια είναι η διαχείριση η κοινή, τι κάνουν δηλαδή οι υπηρεσίες? Ακούσαμε ότι αυτά γίνονται κάποιες δράσεις για τους ασυνόδευτους ανήλικους, όπως το πήγαν σε ένα γήπεδο μπάσκετ και έπαιξαν μπάσκετ, ότι τους γίνονται διάφορες ξεναγήσεις. Το καθημερινό τους πρόγραμμα ποιο είναι? Να σας πω το καθημερινό πρόγραμμα στη βάση το πώς τους στορίζει ο Γραφείο Ευημερίας ή το ποιο είναι το δικό τους καθημερινό πρόγραμμα. Γιατί πάνω κάτω το γνωρίζουμε τι κάνουν όλη μέρα. Πείτε μου τι σας είπαν, τι λέει το Υφυπουργείο. Γιατί να σας πω γιατί ρωτάω για το Υφυπουργείο. Ζητήσαμε να έχουμε είτε την ίδια την Υφυπουργό, είτε κάποιον εκπρόσωπο του Υφυπουργείου για να ανοίξουμε αυτό το θέμα. Δυστυχώς δεν είχαμε θετική απάντηση, είχαμε αρνητική απάντηση. Και είναι κρίμα γιατί έχουμε κάποιες απορίες και έχει και ο κόσμος απορίες. Σίγουρα άλλο να μιλούν στη Βουλή. Κυρία Αγαπητού, όσοι ασχολούμαστε χρόνια με αυτό το ζήτημα, μας έχει αποδείξει το Υφυπουργείο Πρόνοιας. Εσάς σας λένε ρατσιστές. Μπορούν να μας πούν ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν. Εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους συμπατριώτες μας, οποίοι υποφέρουν από μια κατάσταση, και εμείς λέμε ότι αγωνιζόμαστε για την επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού, η οποία απειλείται από αυτήν την κατάσταση. Και μπορεί κάποιοι να το λένε ότι αυτό είναι ακρότητα, είναι ξενοφοβία, είναι οτιδήποτε, αλλά όποιος έζησε σε αυτή την περιοχή όλους αυτούς τους μήνες, γνωρίζει πολύ καλά τι λέω. Ή αν πάμε στις Φινικούδες, στη Μακαρίου, σε κεντρικούς δρόμους των πόλεων της πόλης, ναι, της Λάρνακας. Ναι. Από εκεί και πέρα, εμείς λέμε ότι θα πρέπει άμεσα να μεταφερθεί, να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες από το Υφυπουργείο Μετανάστευσης, έτσι ώστε να υποδεχτεί αυτή την ομάδα των ατόμων, των ασυνόδευτων δηλαδή ανηλίκων, έτσι ώστε να τύχουν μια συνολική διαχείριση του μεταναστευτικού. Άρα να φύγουν από το Πρόνοιας. Αυτό προνοείται και μέσα στον νόμο, ναι, ναι, ότι εντός της επόμενης περίοδου, αν δεν κάνω λάθος, είναι τέλος του 2025, mm-hmm, θα μεταφερθούν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι στο Υφυπουργείο Μετανάστευσης. Όταν λέμε θα μεταφερθούν, δεν θα τους πάρουν να τους πάνε κάπου αλλού, θα πρέπει να γίνει κάποιο. Θα ήταν καλό να τους πήγαιναν κάπου αλλού, πού? Αλλά. Το πού είναι το θέμα. Θα σας πω. Εννοώ όμως ότι η αρμοδιότητα πλέον δεν θα είναι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, αλλά θα είναι του Υφυπουργείου Μετανάστευσης. Άρα θα πάρει και όσους είναι στο ξενοδοχείο στην Πάφων εδώ και 2 χρόνια. Αυτό θα είναι το. Αυτό θα είναι το ευκταίο και το θεμητό. Από εκεί και πέρα. Αυτό που λέτε, που γι' αυτό είπα χθες στην Υφυπουργό ότι λέμε συνέχεια για προσωρινές λύσεις. Προσπαθούμε να καθησυχάσουμε τους πολίτες. Αλλά στην πραγματικότητα βλέπουμε μόνιμες και μόλις ζούμε καταστροφές, πάμε κάπου αλλού. Και γι' αυτόν πιέζουμε έτσι ώστε σε μη κατοικημένες περιοχές, όπως είναι στη Μενόγια, όπου γίνονται κλειστές δομές, να μεταφερθούν εκεί τουλάχιστον τα άτομα τα οποία εμφανίζουν παραβατικές συμπεριφορές ή οδηγούνται προς απέλαση. Και λέω να φύγει από πάνω στις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας το ζήτημα των ασυνόδευτων ανηλίκων, γιατί οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας έχουν πολύ σοβαρά θέματα να διαχειριστούν, όπως είναι τα παιδιά εφηβικής και παιδικής προστασίας. Mm-hmm. Και ανέφερα χθες αρκετά παραδείγματα στην Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας. Για τις παιδικές στέγες τώρα μιλάει ο κ. Ιωάννου. Είναι από την νομική προστασία του κράτους. Είναι γι' αυτό που είπα και το πρωί, ότι μπερδέψαμε τα δύο μεταξύ και δεν έπρεπε. Έπρεπε να γίνει συζήτηση είτε για το ένα είτε για το άλλο. Έχουμε ζητήσει από τους αρμόδιους να διαχωρίσουν αυτά τα δύο, γιατί είναι εντελώς διαφορετικά. Και ανέφερα χθες ότι το πρόβλημα με τις δομές και τις παιδικές στέγες είναι ότι δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία και ότι αναλαμβάνουν
οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας ζητήματα που δεν τους αναλογούν, όπως ψυχιατρικά περιστατικά. Mm-hmm. Και όταν λέω δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία, τι εννοώ? Ηλικίες. Ενώ οι παιδικές στέγες είναι κανονικά για άτομα 6 με 12 ετών, στην πραγματικότητα φιλοξενούνται και άλλα παιδιά άλλων ηλικιών που αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι και επικίνδυνο και είναι και δύσκολο κανονικά πρέπει στη να διαχωριστούν. Να διαχωριστούν, δηλαδή είναι νομίζω 3 με. Είναι 6 με 12 ετών οι παιδικές στέγες. Και 13 με 18. Ακριβώς. Και μετά πάμε σε εφηβικούς ξενώνες. Πέραν από τη Λευκωσία δεν έχουμε κανένα άλλο εφηβικό ξενώνα στην Κύπρο. Χωρητικότητα. Έχουμε πολύ περισσότερα παιδιά από ότι είναι οι εγκαταστάσεις τις οποίες έχουμε. Περιστατικά βίας είναι σε συχνό επίπεδο, με αποτέλεσμα, πέραν από τις φροντίστριες στη Λάρνακα που είδαμε τα περιστατικά μέσα στους ανηλίκους, υπάρχουν και άλλα περιστατικά, όπως ψυχιατρικά που καλούνται να διαχειριστούν οι λειτουργοί του Γραφείου Κοινωνικής Ευημερίας, οι άτομα που εμπλέκονται σε διάφορες υποθέσεις, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν και να φάνε και ξύλο σε κάποιες περιπτώσεις. Οι προδιαγραφές, άδειες λειτουργίας. Υπάρχουν δομές, και το έχω ρωτήσει αυτό και θέλω να πάρω συγκεκριμένη και επίσημη απάντηση, εάν υπάρχουν στέγες ή δομές χωρίς άδεια λειτουργίας. Κάτι το οποίο είναι για εμάς πάρα πολύ σοβαρό. Και πηγαίνοντας... Άδειες λειτουργίας για να λειτουργούν ως αυτό ή το οικοδόμημα να είναι σωστό? Και τα δύο. Και πηγαίνοντας πίσω στην ηλικία, γνωρίζετε ότι υπήρχε περίπτωση στη Λάρνακα όπου υπήρχε 17χρονος, ο οποίος δεν είχε προσδιορίσει μέχρι τότε το φίλο του και βρισκόταν σε παιδική στέχη. Σε χώρο που βρίσκονταν παιδιά 6 με 12 ετών. Το προσδιορισμό του φίλου του αφήνω σε δεύτερο. Απλώς λέω ότι 17χρονος. Ωραία, θέλω να πάω σε κάτι άλλο. Επειδή αναφερθήκατε. Να κλείσω στο γεγονός ότι θα πρέπει επιτέλους να βγει ένα κρατικό σχέδιο το οποίο θα αντιμετωπίζει την λειτουργία των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας στην βάση των σημερινών περιστατικών των οποίων αντιμετωπίζουμε και όχι με όρους προηγούμενων δεκαετιών. Γιατί η νομοθεσία η οποία έχουμε είναι παγιά. Γι' αυτό και χρειάζονται και περισσότεροι προσοντούχοι να προσληφθούν, έτσι ώστε να μην χρειάζονται υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας και οι λειτουργοί να αντιμετωπίζουν περιστατικά τα οποία δεν είναι της δικής τους αρμοδιότητας και στο τέλος να φέρουν και την ευθύνη. Δεν με ενδιαφέρει το ποια ταπέλα βρίσκεται πάνω από εμένα. Εμένα με ενδιαφέρει έτσι ώστε οι θέσεις και οι αρχές τις οποίες εκπροσωπούμε, της επιβίωσης δηλαδή του κυπριακού ελληνισμού, αυτά να τα πετυχαίνουμε. Και μπορώ να πω ότι πολλά από αυτά τα οποία εφαρμόζονται σήμερα από την κυβέρνηση είναι προτάσεις τις οποίες είχαμε καταθέσει εδώ και χρόνια το ΕΛΑ. Όπως είναι και η θαλάσσια ανακοπή, όπως είναι και η αναστολή αποδοχής αιτήσεων πολιτικού ασύλου. Και επειδή κάναμε και εκπομπές για τη Δημαρχία της Λάρνακας, θυμάστε ότι τόνιζα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και στο κέντρο, αλλά και με τις ζωμές. Τότε είχαμε το ξενοδοχείο στην Ορόκλινη και θυμάστε τι απαντήσεις έπαιρνα, ότι καλλιεργώ και σπέρνω το φόβο και ότι δεν ισχύουν αυτά τα οποία λέω. Ας βγάλει ο καθένας τα δικά του συμπεράσματα. Πολύ σωστά έχετε πει. Γι' αυτό ζήτησα να μεταφερθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα, όταν είμαστε έτοιμοι, στο Υφυπουργείο Μετανάστευσης. Έτσι ώστε να ασχοληθεί το Υφυπουργείο Μετανάστευσης με το ζήτημα των ασυνόδευτων ανηλίκων στην συνολική διαχείριση του μεταναστευτικού. Γιατί είναι κάτι πολύ διαφορετικό οι παιδικές στέγες και οι εφηβικοί ξενώνες. Το έχουμε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες στην Κύπρο, χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και θα πρέπει οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας να αναλώσουν τους πόρους τους και να δώσουν προτεραιότητα σε αυτό το ζήτημα. Και να σταματήσουμε, γιατί είπατε και πριν, αφορούν αρκετούς, να σταματήσουμε να τους ρίχνουμε όλες τις αρμοδιότητες πάνω τους. Το ανέφερα προηγουμένως. Ψυχιατρικά περιστατικά είναι δουλειά των κοινωνικών λειτουργών ή του ΟΚΙΠΗ ή των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Αλλά θα στείλουμε και τα ερωτήματα μας γραπτώς, γιατί δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία. Ανέφερα συγκεκριμένα παραδείγματα της νομοθεσίας, της οποίας δεν εφαρμόζεται και θα πρέπει επιτέλους να γίνει ένα κρατικό σχέδιο σύγχρονο βάσει των σημερινών αναγκών, βάσει των σημερινών περιστατικών και δεδομένων για να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Ωραία, σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό που είπαμε ότι αναπτύχθηκε πριν από μερικούς μήνες και μετά έσβησε τελείως επειδή υπήρχε αναστάτωση, σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό για να χτιστούν νέες δομές που θα φιλοξενούν, είναι παιδικές στέγες ουσιαστικά. Ωραία. Και εφηβικοί ξενώνες. Δεν ήταν
αποκλειστικά εφηβικοί ξενώνες και παιδικές στέγες, στα Λατσάκια στο Γέρι, στη Γερμασόγια και στην Ορόκλινη, μιλούσαμε τότε για ασυνόδευτους ανήλικους. Για δομές ασυνόδευτων ανήλικων, όπου υπήρχαν και οι αντιδράσεις. Και γι' αυτό λέμε, διαχωρίστε τα επιτέλους. Δεν γίνεται να ρίχνουμε το ζήτημα των ασυνόδευτων ανηλίκων στο ίδιο σακούλι με αυτό το ζήτημα. Και επειδή δεν βγήκαν να τα διαχωρίσουν και επειδή ακόμα και σήμερα δεν έγινε αυτό το πράγμα, τότε είναι πολύ λογικό να έχουμε αυτές τις αντιδράσεις. Και δεν είναι με όλο σεβασμό δουλειά δική σας να ενημερώνετε τον κόσμο για το ποιες είναι οι δομές, πού είναι οι δομές, πόσοι φιλοξενούνται. Ναι. Και είναι ζήτημα των Υπουργείων.